Γεια σας. Οι πλαστικές επεμβάσεις έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με έγκυρα διεθνή στατιστικά δεδομένα, ο αριθμός αυξάνεται θεαματικά κάθε χρόνο. Ενώ πολλά γράφονται και παρουσιάζονται καθημερινά σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στον τύπο φυσικά. Μαζί μας σήμερα έχουμε τον πλαστικό χειρουργό, κύριο Στέλιο Κοτσαμπασάκη. Γεια σας, κύριε Κοτσαμπασάκη. Καλώς ευρήκα. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας. Καλώς ευρήκα. Να πούμε επίσης ότι έχετε την πείρα 30 χρόνων, έχετε εργαστεί πάνω απ' όλα σε μεγάλα νοσοκομεία στην Αθήνα, στο Παρίσι και στο Λονδίνο. Και θέλουμε φυσικά αυτή την έμπειρη, μιας και είστε πολύ έμπειρος, στην αισθητική, χειρουργική, πλαστική. Θα είμαι ιδιαίτερα ευτυχής αν καταφέρω να προσθέσω έστω και κάτι στις γνώσεις των τηλεθεατών σας. Οι γνώσεις φυσικά έχουν γραφτεί και όλες, εκτός από πλαστικός χειρουργός, είστε επίσης και συγγραφέας και έχετε γράψει και 3 βιβλία. Ναι, είναι αλήθεια. Έχω γράψει ένα σύγγραμμα για τα εγκάβματα και την αντιμετώπιση τους. Να δούμε και τα 3 βιβλία. Που μάλιστα είναι και μοναδικό στην ελληνική γλώσσα. Έχω γράψει ένα βιβλίο επίσης με τίτλο «Ομορφιά και πλαστική χειρουργική», όπου περιγράφονται όλες οι πλαστικές επεμβάσεις με λεπτομέρειες. Και επίσης έχω γράψει ένα βιβλίο 258 σελίδων, το οποίο κυκλοφορεί στο ίντερνετ σε ηλεκτρονική μορφή PDF και είναι ένας εξαιρετικός οδηγός για όσους ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν πλαστικές χειρουργικές επεμβάσεις. Πολύ σημαντικό αυτό. Η αλήθεια, να ξεκινήσουμε με την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζονται αυτές οι πλαστικές επεμβάσεις ή είναι ματαιοδοξία, απλώς ματαιοδοξία? Όχι, δεν είναι ματαιοδοξία, είναι απόλυτη ανάγκη. Καταρχήν, κανένας δεν πάει στο χειρουργείο αν δεν υπάρχει λόγος να πάει στο χειρουργείο. Καταρχήν, να δούμε ποιοι είναι οι επισκέπτες των πλαστικών χειρουργών. Το πιο σημαντικό. Έτσι. Υπάρχει μια ομάδα συνανθρώπων μας που είχε την ατυχία να γεννηθεί με συγγενείς δυσμορφίες, με παραμορφώσεις δηλαδή. Και έχουμε αρκετές περιπτώσεις δυσμορφίας. Δυστυχώς. Πάμε να δούμε και μερικές ταυτόχρονα, καθώς μιλάμε. Δυστυχώς είναι παραμορφώσεις οι οποίες στην εικόνα βλέπετε μερικές ήπιες παραμορφώσεις, γιατί υπάρχουν πολύ σοβαρότερες που δεν μπορεί όμως κανείς. Που μπορεί να είναι αντιαισθητικές για ακριβώς, να τις δούμε. Έτσι. Αυτές λοιπόν οι συγγενείς παραμορφώσεις αφενός με να διαταράσουν την φυσιολογική, την κανονική μορφή του ανθρώπου, αφετέρου δημιουργούν και πολλά λειτουργικά προβλήματα, για παράδειγμα προβλήματα στην κίνηση, στην ακοή, στην όραση κτλ. Αλλά το κυριότερο είναι μια ανοιχτή πληγή για τους ανθρώπους που θέλουν αυτές τις δυσμορφίες. Η πλαστική χειρουργική λοιπόν εδώ πραγματικά προσφέρει θεραπεία σε αυτές τις περιπτώσεις. Και ψυχής. Γιατί από τη στιγμή θεραπεία που ψυχής, ακριβώς. Θεραπευτεί και αισθητικά, εξωτερικά φυσικά, ακριβώς, ο ενδιαφερόμενος, και στον ψυχισμό και πολύ καλύτερα και ψυχικά. Και στην ίδια την προσωπικότητα του ανθρώπου. Μια δεύτερη ομάδα επισκεπτών μας είναι άνθρωποι που απέκτησαν παραμορφώσεις μεταγενέστερα, είτε από τραυματισμούς, είτε από εγκάβματα, είτε ακόμα αν θέλεις και από φυσιολογικές διαδικασίες όπως είναι η εγκυμοσύνη. Είναι υπάρχουν γνωστό. Και παιδάκια που βλέπουμε, γιατί βλέπουμε βεβαίως, και μια εικόνα, ένα παιδάκι βεβαίως, εδώ βεβαίως. Που έχει κάποια δυσμορφία. Ακριβώς. Οι οποίες είναι ενοχλητικές, δημιουργούν συμπλέγματα κατ' ουδερότητας, ξαναλέω και πάλι. Από μικρή ηλικία. Από πολύ μικρή ηλικία. Οπότε το παιδί αυτό με τα πεταχτιά αυτιά υποφέρει στο σχολείο, γιατί τα παιδιά το κοροϊδεύουν. Ακριβώς. Γι' αυτό και αυτή η δυσμορφία πρέπει να αντιμετωπίζεται παρεμπιπτόντως πολύ νωρίς, με την αρχή της σχολικής ηλικίας. Οι γονείς γενικά, όταν έχουν ένα παιδί που έχει κάποια δυσμορφία, πιστεύετε ότι θα σπεύσουν πιο γρήγορα για να κάνουν την επέμβαση ή θα περιμένουν όταν μεγαλώσει? Δηλαδή, οι περιπτώσεις που βλέπετε από τους ενδιαφερόμενους δυσμορφία σε μικρή ηλικία, συνήθως περιμένουν να μεγαλώσει το παιδί, μπορεί να γίνει κάποια πλαστική χειρουργική σε μικρή ηλικία? Γενικά, σημαίνει όσο πιο νωρίς διορθωθεί μια δυσμορφία, τόσο γρηγορότερα θα απαλλάξει το παιδί από το άγχος και από το σύμπλεγμα κατωτερότητας που τη συνοδεύει. Σωστά. Όμως υπάρχουν μερικές περιπτώσεις που πρέπει να περιμένει κανείς. Για παράδειγμα, τα πεταχτά αυτιά καλό θα είναι να γίνονται στην αρχή της σχολικής ηλικίας. Δηλαδή 5, 6, 7 χρόνων. Οι δυσμορφίες της μύτης καλό θα είναι να γίνονται λίγο πιο μετά, για να αποκτήσει η μύτη μια οριστική μορφή. Οπότε από ποια ηλικία και μετά? Ανάλογα με τη δυσμορφία. Άλλες πρέπει να γίνονται αμέσως μετά τη γέννηση, όπως είναι για παράδειγμα η σχιστία στα χείλη, το λαγόχυλος που λέγαμε παλιότερα. Άλλες πρέπει να γίνονται στη σχολική ηλικία και άλλες λίγο μεταγενέστερα στην εφηβεία.
Πολύ σημαντικό. Είναι ασφαλείς οι πλαστικές χειρουργικές επεμβάσεις? Οι επεμβάσεις στις πλαστικές χειρουργικές είναι σήμερα απόλυτα ασφαλείς. Καταρχήν για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα γίνονται στην επιφάνεια του σώματος. Δεν αφορούν ζωτικά όργανα όπως είναι ο εγκέφαλος, η καρδιά ή ο πνεύμονας. Επομένως δεν κινδυνεύει άμεσα η ζωή του ατόμου. Mm-hmm. Κατά δεύτερο λόγο γίνονται σε κατά τεκμήριο υγιή άτομα και όχι σε ανθρώπους που είναι σε άρρωστους ανθρώπους. Mm-hmm. Προϋπόθεση βέβαια εδώ για να ισχύει αυτό. Εδώ βλέπουμε και μια δυσμορφία ενός αστυνικού γένους. Αυτή είναι μια γυναικομαστία, ναι. Είναι μια γυναικομαστία. Που είναι πολύ αντιαισθητικό. Είναι αντιαισθητικό, πραγματικά για τους άντρες, πολύ ενοχλητικό. Θυμάμαι ένα παλικάρι 18 χρονών που παρόλο που ζούσε δίπλα στη θάλασσα δεν είχε πει ποτέ να κάνει μπάνιο επειδή είχε μια μέτρια γυναικομαστία. Πολύ μεγάλο πρόβλημα δημιουργεί. Είναι πολύ μεγάλες ενοχλήσεις. Θα ήθελα όμως να επανέλθω, Ασημίνα, στην προηγούμενη ερώτηση, να ολοκληρώσω την προηγούμενη ερώτηση. Για θέμα ασφάλειας. Όχι, για τους επισκέπτες των πλαστικών χειρουργών. Mm-hmm. Έλεγα ότι μία ομάδα είναι άνθρωποι με συγγενείς εκγενετής δυσμορφίας. Υπάρχει μία άλλη που είναι επίκτητες δυσμορφίες, όπως είναι τραύματα, εγκάβματα κτλ. Υπάρχει μία τρίτη μεγάλη ομάδα, είναι η ομάδα στην οποία ανήκουν τα λεγόμενα δημόσια πρόσωπα, δηλαδή πολιτικοί, άνθρωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου, παρουσιαστές, οι οποίοι για ευνόητους λόγους προσφεύγουν πολύ συχνά στους πλαστικούς χειρουργούς. Υπάρχουν ακόμα και απλοί άνθρωποι που δεν ανέχονται να βλέπουν το σώμα τους να γερνάει. Όσο και να φαίνεται περίεργο, αυτά τα άτομα έχουν μια ροπή προς τον απομονωτισμό, βλέποντας κάποια σημάδια της ηλικίας τους. Mm-hmm. Το να επαναφέρουμε λοιπόν εμείς αυτούς τους ανθρώπους στο κοινωνικό γίγνεσθε, στην κοινωνική πραγματικότητα και στο κοινωνικό σύνολο, πραγματικά είναι ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα της πλαστικής χειρουργίας. Λειτουργικό έργο πλέον, όταν έχουν καλά αποτελέσματα. Κοινωνική αποκατάσταση, θα έλεγα εγώ. Κοινωνική αποκατάσταση. Και βέβαια υπάρχει μια μικρή ομάδα, την οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε. Είναι αυτή που λέω εγώ κατά φαντασία, με κατά φαντασία δυσμορφίες. Υπάρχουν φυσικά και τα εγκάβματα. Τα εγκάβματα που είναι πολύ σημαντικά. Ακριβώς. Και βλέπουμε και σε μικρή ηλικία πάρα πολλά παιδιά από ατύχημα και από ατύχημα έτσι. Και δεν έχουν γεννηθεί συγκεκριμένα έτσι. Ακριβώς. Αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Έχουν ακριβώς τα ίδια συμπλέγματα κατωτερότητας και τα ίδια κοινωνικά και ψυχολογικά επακόλουθα με τις συγγενείς δυσμορφίες. Σε μια περίπτωση εγκάβματος μπορεί να έχουμε ένα τέλειο αποτέλεσμα ή τουλάχιστον ένα μεγάλο ποσοστό? Υπάρχουν περιπτώσεις, σήμερα έχουμε φοβερές δυνατότητες, υπάρχουν περιπτώσεις που μπορούμε πραγματικά να εξαλείψουμε τα ίχνη ενός εγκάβματος. Πολύ καλό. Όχι πάντα, αλλά σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Σημαντικό και αυτό. Τώρα, τι είναι οι ψευδοεπιπλοκές που ακούμε γενικά και έχουμε διαβάσει και στο βιβλίο σας? Οι ψευδοεπιπλοκές δεν είναι αληθείς επιπλοκές, αλλά είναι απόκληση από το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, μια κυρία η οποία έχει συνηθίσει σε διατροφικές απολαύσεις και είναι κάπως παχύσαρκη, θα μπορούσε να φανταστεί ότι με μια λιπαναρρόφηση θα μπορούσε να γίνει μοντέλο. Αυτό βέβαια δεν ισχύει στην πράξη και επομένως το αποτέλεσμα. Πρέπει να κάνει και η διατροφή. Ακριβώς. Το αποτέλεσμα λοιπόν, η όποια βελτίωση της λιποναρρόφησης θα της φανεί μειονεκτικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι μια ψευδοεπιπλοκή. Οι ψευδοεπιπλοκές προλαμβάνονται αν ο πλαστικός χειρουργός εκμεύσει με ακρίβεια την επιθυμία του συγκεκριμένου ατόμου και εξηγήσει με λεπτομέρεια ποιες είναι οι δυνατότητες της χειρουργικής. Οι οποίες είναι πολλές και μεγάλες, αλλά δεν είναι ατελείωτες. Ώστε να ξέρει ο υποψήφιος για επέμβαση εκ των προτέρων τι αποτέλεσμα να περιμένει. Ρινοπλαστική γενικά είναι μια πλαστική επέμβαση που αποφεύγουν πάρα πολύ τελευταίο καιρό. Ναι. Έχουμε να πούμε αναλυτικά για αυτό το... Πρόκειται, Ασημίνα, για την πιο όμορφη επέμβαση, αν θέλει, στις πλαστικές χειρουργικές. Και αυτό γιατί χωρίς σημάδια, επειδή γίνεται μέσα από τα ρουθούνια, μπορεί κανείς να μεταμορφώσει το ύφος, το στυλ και γενικά την εμφάνιση του προσώπου και να αλλάξει στην κυριολεξία τη φυσιογνωμία ενός ανθρώπου. Είναι μια επέμβαση η οποία για να πετύχει πρέπει να προηγηθεί μια πολύ καλή μελέτη από τον πλαστικό χειρουργό, ο οποίος θα αναλύσει τα δεδομένα που έχει μπροστά του, δηλαδή την ψυχολογική κατάσταση, τις επαγγελματικές δραστηριότητες του συγκεκριμένου ανθρώπου, τις αναλογίες του προσώπου του και με βάση αυτά θα αποφασίσει
ποια μορφή θα δώσει στη μύτη του συγκεκριμένου ανθρώπου. Πάντα τους αρέσει αυτό που επιλέγετε. Προσωπικά, χωρίς να φανεί αυτό αυτοπροβολή, συνήθως έχω μια άριστη συνεννόηση εκ των προτέρων με τους ασθενείς μου, έτσι ώστε το αποτέλεσμα τους ικανοποιεί απολύτως. Βλέπουμε και αποτελέσματα από ενδιαφερόμενους. Εδώ βλέπουμε μερικές. Να μην τους πούμε ενδιαφερόμενους. Ναι, εδώ βλέπουμε μερικές χαρακτηριστικές. Πάρα πολύ ωραία αποτελέσματα. Πριν και μετά. Φυσικά, πώς ξέρει κάποιος πώς θα βγει η μύτη, δηλαδή δείχνετε κάποιες φωτογραφίες? Υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Υπάρχει δυνατότητα πάνω σε μια απλή φωτογραφία, φάση και προφίλ, να σχεδιάσει κανείς τουλάχιστον χοντρικά τις επιθυμητές αλλαγές. Οι καλλιτεχνικές σας τάσεις φαίνονται και εκεί, δηλαδή. Ναι, βέβαια. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο πλαστικός χειρουργός δεν είναι απλός χειρουργός, είναι ένας καλλιτέχνης χειρουργός, χωρίς υπερβολή. Πρέπει να γνωρίζει τι ταιριάζει σε έναν άνθρωπο, τι δεν ταιριάζει. Τι ταιριάζει στην ψυχολογία του, στην προσωπικότητά του, όλα αυτά τα συνεκτιμά, τα συνυπολογίζει και μετά από μια πολύ καλή μελέτη προχωρεί στις παρεμβάσεις που ενδείκνυται για το συγκεκριμένο άτομο. Κάνει δηλαδή μια εξατομικευμένη χειρουργική επέμβαση που δεν ταιριάζει ποτέ σε όλα τα άτομα. Στο κάθε ένα είναι μια χωριστή πράξη. Σας έχει τύχει να έρθει κάποιος άντρας αρσενικού γένους και να έχει μια πολύ μεγάλη μύτη, αλλά να έχει μεγάλο πρόσωπο γενικά και να θέλει παρόλα τα αυτά, ενώ έχει μια πάρα πολύ ωραία αντρική μύτη, να θέλει να κάνει ρινοπλαστική. Σας έχει τύχει μια τέτοια περίπτωση? Συμβαίνουν και αυτά. Συνήθως δεν έρχονται όμως χωρίς λόγο. Συνήθως υπάρχει κάποιος λόγος. Θυμάμαι κάποτε ήρθε ένας άνθρωπος 75 ετών στο ιατρείο μου και μου ζήτησε να φτιάξω τη μύτη του. Απόρρισα λίγο και αυτό φάνηκε. Είχε διάφραγμα, μήπως είχε καθαρά πλαστική? Απόρρισα λίγο βέβαια, γιατί ο άνθρωπος ήταν 75 χρονών και μου λέει: «Γιατρέ, μη σου κάνει εντύπωση, εγώ ήθελα από πολλά χρόνια να φτιάξω τη μύτη μου, δεν τα κατάφερα όταν ήμουν νέος, θέλω να τη φτιάξω τώρα». Του έφτιαξε βέβαια τη μύτη, έγινε και πολύ ωραία και ο άνθρωπος είναι πανευτυχής. Σημαντικό και αυτό. Έτσι. Εντάξει, δεν είναι πλέον το τέλος της ζωής του. Όχι βέβαια. Ο μέσον όρο τώρα πλέον είναι 100 χρονών, οπότε μπορούσε να ζήσει άλλα αρκετά χρόνια. Όχι, και βέβαια. Να είναι ευχαριστημένος από την εμφάνισή του. Όχι βέβαια, και πιστεύω να ξεπεράσουμε και 100 χρόνια σε λίγο για να είμαστε ακόμη περισσότερο. Έτσι είναι. Έχουμε ακούσει πολλά για εμφυτεύματα, για μπότοξ, για ορλενικό. Αυτά είναι... Πείτε μας λίγο περισσότερο πάνω σε αυτό. Αυτά σήμερα είναι υλικά τα οποία τα χρησιμοποιούμε για την απόσβεση ορισμένων ρετίδων στο πρόσωπο. Ή για την διόρθωση ελλειμματικών ιστών, όπως είναι για παράδειγμα τα μικρά χείλη, στα μάγουλα κτλ. Πρόκειται για υλικά τα οποία είναι ασφαλή καταρχήν, είναι βιοσυμβατά όπως λέμε, δηλαδή δεν προκαλούν αντιδράσεις από τον ανθρώπινο οργανισμό. Τοποθετούνται εύκολα, χωρίς επέμβαση, συνήθως με μια σύνυγα, και έχουν άμεσο αποτέλεσμα. Έχουν όμως ένα μειονέκτημα, ότι η διάρκεια τους ακριβώς είναι περιορισμένη. Πόσο κρατάει? Από 5 μέχρι 8 μήνες. Κατά καιρούς έχουν εμφανιστεί μόνιμα εμφυτεύματα ή, εν πάση περιπτώσει, εμφυτεύματα μεγαλύτερης διάρκειας, τα οποία όμως... Τα βλαστοκύτταρα. Όχι, τα βλαστοκύτταρα είναι άλλη. Να μιλήσουμε για τα βλαστοκύτταρα όμως. Γιατί είστε και ειδικός, κύριε Κοτσαμπασάκη, και για τα βλαστοκύτταρα. Θα πούμε και για αυτά. Τα εμφυτεύματα, τα μόνιμα, έχουμε κάποιες επιφυλάξεις για απότερες στη διάρκεια του χρόνου, δηλαδή επιπλοκές. Οι επεμβάσεις που γίνονται αντί για μπότοξ, παραδείγματος χάρη να πάρουν πάχος από το σώμα και να το χρησιμοποιήσουν σαν εμφύτευμα, είναι μεταμόσχευση λίπους. Μεταμόσχευση λίπους. Αυτή είναι μια παλιά τεχνική. Ουσιαστικά ξεκίνησε αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τόσο παλιά, στη Γαλλία. Ναι, ναι. Στη Γαλλία, γιατί αρχικά ήταν μια πολύ φιλόδοξη ιδέα. Διότι αντιλαμβάνεσαι ότι να πάρει κανείς λίπος, έχουμε μπόλικο, δόξα τω Θεώ, όλοι μας. Ειδικά αν το συνδυάσει με... Έτσι. Με το αφαιρέσει από μέρος που περισσεύει. Ακριβώς. Δυστυχώς στην πράξη δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα, διότι το λίπος δεν είναι πολύ ευαίσθητο και δεν αντέχει τη διαδικασία της μεταμόσχευσης. Δεν αντέχει δηλαδή από τη λήψη μέχρι τοποθέτηση στη νέα του θέση. Οπότε αποφεύγεται τα τελευταία. Συνήθως τα λιποκύτταρα νεκρώνονται με αποτέλεσμα να απορροφούνται σταδιακά από τον οργανισμό στους επόμενους 3-4 μήνες. Έτσι λοιπόν, ενώ στην αρχή έχουμε ένα πολύ ωραίο θεαματικό αποτέλεσμα, μετά σταδιακά αυτό χάνεται, περίπου όπως γίνεται με το υαλουρονικό όξι. Και παρόλα αυτά πρέπει να ξαναπάρεις πάχος, να βρεις από κάπου συνεχώς, αλλού. Ναι, συνεχώς πρέπει να γίνεται αυτή η δουλειά. Μπορεί όμως κάποιος από τη συγκεκριμένη μέθοδο να αλλάξει μέθοδο και μετά να αποφασίσει μια πιο... να πάρει ένα εμφύτευμα παραδείγματος χάρη? Αυτά είναι προσωρινά όλα. Μπορεί δηλαδή και το μπότοξ και το λίπος και το υαλουρονικό οξύ μπορεί να χρησιμοποιηθούν
ας πούμε στις καλοκαιρινές διακοπές να έχουμε μια πολύ καλή εμφάνιση για 2-3 μήνες, αλλά στη συνέχεια θα πρέπει να επανέλθουμε. Όταν βλέπουμε και κάποια άσχημα αποτελέσματα, δηλαδή βλέπουμε ένα υπερβολικό χείλος, υπερβολικό μάουλο, υπερβολικό. Τι κάνουμε, σε μια τέτοια περίπτωση μπορείτε να κάνετε μια διόρθωση? Συνήθως όλα αυτά διορθώνονται. Mm-hmm. Θα πρέπει όμως να σου ομολογήσω ότι κατά κανόνα την ευθύνη για τα υπερβολικά αποτελέσματα δεν την έχουν οι πλαστικοί χειρουργοί. Την έχουν οι ίδιοι. Την έχουν οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι κατά κανόνα μας πιέζουν υπερβολικά για κάτι παραπάνω. Έχετε πει ποτέ όχι σε κάτι τέτοιο? Ναι, εγώ προσωπικά από την εμπειρία μου τόσα χρόνια έχω επιλέξει την εξής τακτική. Προτείνω την ιδέα μου στον ενδιαφερόμενο. Εάν συμφωνεί, αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη. Εάν όμως δεν συμφωνεί και θέλει κάτι άλλο, του ξεκαθαρίζω ότι το κάνω με δική του ευθύνη. Απλώς μπιπ που πήγε, σε πιο πλαστικό χειρουργό. Ακριβώς. Όχι, ναι, εντάξει. Ίσως πρέπει να του το πείτε και αυτό, γιατί είναι σημαντικό. Συνήθως όμως με ακούν. Γιατί γίνεται και δυσφήμιση εναντίον σας. Όταν κάποιος κάνει ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν είναι πάρα πολύ όμορφο και πήγα στον κύριο Κατσαμπαζάκη. Ακριβώς. Ο κανόνας όμως είναι ότι με ακούν. Καλό αυτό. Γιατί κανένας δεν του αρέσει να μην αναλάβει ο χειρουργός του την ευθύνη του αποτελέσματος. Επιτυχία έχετε σε αυτό το τομέα. Ναι, ναι. Να ρωτήσουμε λίγο τα βλαστοκύτταρα. Τι είναι ακριβώς τα βλαστοκύτταρα? Τα βλαστοκύτταρα είναι αρχαίγωνα εμβρυϊκά κύτταρα, τα οποία υπάρχουν στα έμβρια, στον ομφάλιο λόρο, στον πλακούντα και σε ορισμένους ιστούς των ενηλίκων. Αυτά, ας πούμε, είναι τα κύτταρα, τα μητρικά κύτταρα, από τα οποία προέρχονται όλα τα κύτταρα του ανθρώπινου οργανισμού. Τα μυϊκά κύτταρα, τα νευρικά, τα οστικά κτλ. Θεωρητικά, αυτά τα κύτταρα μπορούν να πολλαπλασιαστούν και να αντικαταστήσουν άλλα κύτταρα που λείπουν. Για παράδειγμα, σε συγγενείς καρδιοπάθειας, στο διαβήτη, στη λευκαιμία, σε τραύματα, σε εγκάβματα και σε χιλιάδες άλλες περιπτώσεις. Βέβαια, συνήθως από τη θεωρία στην πράξη υπάρχει μεγάλη απόσταση. Παρόλο που υπάρχουν αισιόδοξα μηνύματα μέχρι στιγμής, τα αποτελέσματα όμως μέχρι τώρα δεν αποδεικνύουν απόλυτα το όφελος από τα βλαστοκύτταρα. Κατά τη γνώμη μου θα χρειαστεί πολλής χρόνος ακόμα και αρκετές έρευνες στη μοριακή βιολογία για να ξεκαθαριστεί ποιο είναι το όφελος και τι μπορούμε να αναμένουμε. Προς το παρόν στην πλαστική χειρουργική χρησιμοποιούμε βλαστοκύτταρα για απόσβεση ρητίδων, για αύξηση ορισμένων ελλειμματικών περιοχών. Έχει επιχειρηθεί η χρήση βλαστοκυττάρων και στην αύξηση των μαστών. Επαναλαμβάνω όμως, τα αποτελέσματα είναι ακόμα υπό μελέτη. Πολύ ωραία. Να μιλήσουμε τώρα για την κοιλιοπλαστική, την πλαστική κοιλιάς, να πούμε πώς γίνεται και τα αποτελέσματά της. Η πλαστική κοιλιάς είναι μια εξαιρετική επέμβαση. Σωτήρια τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες. Πολύ περισσότερο για γυναίκες, πιστεύω. Πολύ περισσότερο, γιατί δυστυχώς η γυναίκα πληρώνει πολύ ακριβά το κόστος να κάνει παιδιά. Μία ή δύο εγκυμοσύνες αλλοιώνουν στην κυριολεξία το σώμα και ειδικά την περιοχή της κοιλιάς. Βλέπουμε και κάποιες περιπτώσεις. Είναι μία επέμβαση που γίνεται κατά κανόνα με γενική αναισθησία. Διαρκεί περίπου 2 ώρες, απαιτεί μία μέρα νοσηλεία στην κλινική και την επομένη η γυναίκα είναι στο σπίτι της με μια ζώνη ειδική για αυτή την περίσταση. Επανέρχεται στις δραστηριότητες της πολύ σύντομα, σε 10-12 μέρες, ενώ το τελικό αποτέλεσμα είναι ορατό περίπου σε ένα μήνα. Ένα μήνα. Περίπου. Το τελικό αποτέλεσμα του. Πότε μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να πάει ένα γυμναστή, αν ήταν αθλημένη γενικά ή από τα άτομα που θέλει να πάει να γυμναστεί? Κατά κανόνα σε όλες αυτές τις επεμβάσεις δεν αφήνουμε την έντονες δραστηριότητες για περίπου 40 μέρες. Δηλαδή γυμναστική, πεζοπορία, άρση βαρών κτλ. Μετά τις 40 μέρες είναι όλοι ελεύθεροι να κάνουν ό,τι θέλουν. Πάντως σίγουρα η κοιλιοπλαστική είναι μια εγχείρηση, μια επέμβαση θα μπορούμε να πούμε, η οποία δεν έχει παραπονεθεί κανείς. Όχι, γιατί βλέπω πολύ αισθητά τα αποτελέσματα. Τα πολύ μεγάλη διαφορά θεαματικά. Πριν και μετά. Θεαματική δηλαδή διαφορά. Τώρα βλέποντας και είναι τις θεαματικά και θεωρώ κοινωνικά, αν θέλεις, θεωρώ υποχρέωσή μας να διορθώσουμε αυτά τα αποτελέσματα μιας γυναίκας που έχει γίνει μάνα και η οποία σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν υποχρεωμένη να μείνει με όλα αυτά τα σημάδια σε όλη τη ζωή. Υπάρχουν κοπέλες που είναι ακόμα 25 και 26 χρονών.
Μπορείς να φανταστείς τι θα σήμαινε να περάσουν αυτές οι γυναίκες την υπόλοιπη ζωή τους με αυτή την εγκατάσταση στην κοιλιά. Όταν κάποιος αποφασίζει να κάνει κοιλιοπλαστική, είναι καλύτερα να έχει κάνει διατροφή, να έχει τελειώσει με τη διατροφή του και μετά να κάνει αυτή τη συγκεκριμένη πλαστική επέμβαση? Ασφαλώς πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί η κατάσταση στην κοιλιακή χώρα. Δεν θα πρέπει να έχει υπερβολική ποσότητα λίπους, πράγμα το οποίο πρέπει να το επιτύχει είτε με διατροφή, με δίαιτα δηλαδή, είτε πρέπει να προηγηθεί μια λιποαναρρόφηση στην περιοχή και στη συνέχεια να ακολουθήσει πλαστική κοιλιάς. Στο συγκεκριμένο σημείο που κάνουμε λιποαναρρόφηση, μπορεί κάποιος να ξαναπάρει λίπος στο συγκεκριμένο σημείο? Όχι. Τα λιποκύτταρα δεν διαιρούνται και επομένως δεν μπορεί να πολλαπλασιαστούν και να ξαναγίνουν στον αριθμό που υπήρχαν αρχικά. Οπότε μετά το παίρνει σε άλλο σημείο, το πάχος. Ακριβώς. Εάν κάνεις πάλι υπερβολικά κιλά, 40 ή 50 κιλά για παράδειγμα, αυτό το λίπος θα διασκορπιστεί ομοιόμορφα σε όλο τον οργανισμό. Είναι χαρακτηριστικά οι γυναίκες που έχουν υποβληθεί από μένα σε λιποαναρρόφηση και έχουν πάρει κιλά, μου τηλεφωνούν μετά από χρόνια και μου λένε: γιατρέ, είμαι μία παχουλή, αλλά χωρίς ψωμάκια. Η λιποαναρρόφηση επομένως αφαιρεί το τοπικό πάχος, το οποίο δεν ξαναγίνεται. Σημαντικό και αυτό. Τα σημεία που προεξέχουν δεν επανέρχονται ποτέ. Περισσότεροι ενδιαφερόμενοι μετά από μία κοιλιοπλαστική, μπορούμε να πούμε ότι καθησυχάζουν και τρώνε ό,τι θέλουν ή προσέχουν περισσότερο από την πείρα σας? Συνήθως προσέχουν. Διότι ενθουσιάζονται με το αποτέλεσμα και βέβαια βλέπουν την φοβερή διαφορά σε όλα, στην ευεξία τους, στην κοινωνική άνεσή τους, στην αυτοπεποίθησή τους και προσέχουν και διατηρούν αυτό το αποτέλεσμα. Σημαντικό και αυτό. Σας έχει τύχει το συγκεκριμένο άτομο να κάνει δύο φορές κοιλιοπλαστική? Όχι. Δεν χρειάζεται καταρχήν, εκτός αν υπάρξει κάποιο σφάλμα στην αρχική ή, εν πάση περιπτώσει, αν περάσουν πολλά χρόνια και με επανειλημμένες απώλειες βάρους, λήψεις βάρους και απώλειες, προκληθεί κάποια νέα χαλάρωση. Οπότε θα πρέπει κανείς να προσφύγει σε μία δεύτερη κοιλιοπλαστική. Κατά κανόνα μίνι που λέμε μικρή κοιλιοπλαστική, για να επανέλθει το αρχικό αποτέλεσμα. Ωραία. Μπορούμε να μιλήσουμε τώρα για την οτοπλαστική, που και αυτό αποσχολεί πάρα πολλά άτομα. Η οτοπλαστική είναι μια επέμβαση που σώζει πολύ συχνά τα παιδιά της σχολικής ηλικίας, γιατί στην κυριολεξία υποφέρουν από τα πειράγματα των συμμαθητών τους. Όλοι βλέπουμε και εδώ τα αποτελέσματα, ναι, πάρα πολλές περιπτώσεις. Θυμόμαστε όλοι πειράγματα του τύπου αυτιάς, προπέλα κτλ. Πολλά ονόματα. Έτσι. Είναι λοιπόν μια επέμβαση που πρέπει να γίνεται στην αρχή της σχολικής ηλικίας, 6, 7, 8 χρονών δηλαδή. Μπορεί να γίνει με τοπική αναισθησία, αν και στα μικρά παιδιά καλό θα είναι να προτιμάται η γενική νάρκωση. Δεν είναι μεγάλης διάρκειας, μία μισή ώρα χρειάζεται και μια προφύλαξη στα αυτιά για μια εβδομάδα. Στην κοιλιοξία. Με επιδέσμους συνήθως. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε επιδέσμους ή πολύ συχνά, ειδικά στα κορίτσια, χρησιμοποιούμε μια κορδέλα για τα μαλλιά. Πολύ ωραία. Ναι, η οποία βέβαια δεν είναι. Μια κοινή κορδέλα, όπως χρησιμοποιούμε συνήθως για τα μαλλιά τα μικρά κορίτσια. Προσθετική στήθους. Μπορούμε να μιλήσουμε για τη σιλικόνη, πόσο ασφαλής είναι? Η σιλικόνη καταρχήν χρησιμοποιείται πάρα πολλά χρόνια σήμερα. Μιλάμε ότι ξεκίνησε να χρησιμοποιείται αμέσως μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τόσο πολλά χρόνια. Αυτή τη στιγμή φέρουν πολλά εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο σιλικόνη στο στήθος τους. Λύνουν φοβερά προβλήματα, γιατί δεν είναι πάντα μόνο ματαιοδοξία ή προσπάθεια για προβολή. Πολλές φορές λύνονται και προβλήματα. Υπάρχουν κορίτσια, για παράδειγμα, που δεν έχουν καθόλου στήθος. Απλασία. Υπάρχουν κορίτσια που έχουν διαφορετικό μέγεθος στήθους, ένα μικρό και ένα μεγάλο. Οπότε βοηθάει και στην αυτοπεποίθηση. Ακριβώς, ακριβώς. Χρησιμοποιείται λοιπόν πάρα πολλά χρόνια και έχουμε μια αρκετά μεγάλη εμπειρία, ώστε να μπορούμε να πούμε σήμερα ότι οι σιλικόνες, ναι, είναι ασφαλείς. Παρά τις μετρήσεις σε μεγάλες σειρές πολλών χιλιάδων ανθρώπων που έχουν γίνει, δεν έχει βρεθεί ούτε αυξημένος καρκίνος σε γυναίκες που έχουν σιλικόνη, ούτε σε άλλες παθήσεις. Κάποιες πολύ μικρές στατιστικά περιπτώσεις που αφορούν αρθρίτιδες ή κάποιες άλλες περιπτώσεις, εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ σπάνια και δεν έχουν αποδειχθεί. Οπότε να κλείσουμε. Συνεπώς θα έλεγα ότι ναι, χρησιμοποιείται άφοβα τις σιλικόνες,
Είναι βέβαια ένα ξένο σώμα, ένα υλικό το οποίο πρέπει κανείς να έχει το νου του πάντοτε, να το προσέχει. Αλλά μην ξεχνάς ότι δεν είναι το μόνο ξένο σώμα που χρησιμοποιούμε στην Αττική. Χρησιμοποιούμε βαλβίδες, χρησιμοποιούμε λάμες, χρησιμοποιούμε βίδες και ένα σωρό άλλα πράγματα, βιοσυμβατά υλικά. Σωστά. Στην ιατρική. Ένας ενδιαφερόμενος που θα έρθει στο ιατρείο σας, πώς ξέρει ότι θα πάρει το αποτέλεσμα που ονειρεύεται? Φεύγει συνήθως με αυτό το όνειρο? Κατά κανόνα ναι. Βέβαια θα πρέπει, η προϋπόθεση γι' αυτό είναι να γίνει μια πολύ καλή προεγχειρητική μελέτη και μια πολύ εκτεταμένη συζήτηση μεταξύ του ενδιαφερομένου και του γιατρού, έτσι ώστε να υπάρξει ταύτιση του επιθυμητού, της επιθυμίας του ασθενούς και αυτού που θα, του αποτελέσματος που θα καταφέρει να πραγματοποιήσει ο γιατρός. Λοιπόν, έχουμε έναν οδηγό αισθητικής χειρουργικής στο ίντερνετ, PDF, πάρα πολλές σελίδες, πώς είναι, 258 σελίδες. Ποτέ δεν είναι αρκετός ο χρόνος για να σας ρωτήσουμε όλα αυτά που θέλουμε να σας ρωτήσουμε πάνω στην πλαστική χειρουργική. Οπότε, να γνωρίζετε κι εσείς τηλεθεατές ότι μπορείτε να μπείτε στο ίντερνετ, στο site του κ. Κοτσαμπασάκη. Να ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο τον κύριο Κοτσαμπασάκη. Ευχαριστούμε που σας είχαμε μαζί μας σήμερα στην εκπομπή Υγεία και Ομορφιά. Είσαι καλά σήμερα. Και πάλι μαζί σας με πάρα πολλά θέματα. Γεια σας.